μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου. 18 υπουργοί έκαναν μια δήλωση και θα δείτε μια υποσημείωση που καθιστά σαφές ότι η ελληνική αντιπροσωπεία στο Eurogroup δεν συμφωνεί με τις υπόλοιπες δηλώσεις. Δεύτερη προκαταρκτική σημείωση είναι ότι μετά από αυτή την συνέντευξη τύπου θα έχουμε μια δεύτερη συνάντηση για να συζητήσουμε οποιασδήποτε συνέπειες από τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε έρθει έως τώρα και για να προετοιμαστούμε για πάν ενδεχόμενων, έτσι ώστε να καταστήσουμε σαφές ότι πάντοτε η Ευρωζώνη θα παραμείνει σταθερή σε υψηλό επίπεδο. Όπως προείπα το πρωί όταν ήρθα σε αυτό το κτίριο, εξεπλάγημεν αρνητικά από τα βήματα που επέλεξε η ελληνική κυβέρνηση ήδη χθες το βράδυ. Πρώτα απ' όλα, αν θυμάστε καλά, μετά από το τελευταίο Eurogroup, είπα ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο και είμαστε προετοιμασμένοι, όλοι οι θεσμοί ήταν προετοιμασμένοι για να κοιτάξουν τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς και να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις. Αυτές οι συνομιλίες συνέχισαν μεταξύ των θεσμών και των εκπροσώπων της ελληνικής πλευράς, αλλά η ελληνική πλευρά έπρεπε να εγκαταλείψει τη συνάντηση χθες. Βασικά αυτό έφερε σε τέλος τις συνομιλίες. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε γιατί συνέβη αυτό, διότι η ελληνική κυβέρνηση απεφάνθη να ανταποκριθεί αρνητικά στις προτάσεις που οι θεσμοί έβαλαν στο τραπέζι. Απέρριψαν τις προτάσεις αυτές και η κοινή γνώμη των υπολείπων 18 χωρών είναι ότι λυπούνται πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη. Λυπούνται διότι χθες αυτές οι συνομιλίες διακόπησαν και επίσης λυπούνται διότι σήμερα δεν υπήρχαν περαιτέρω συνομιλίες ή συζητήσεις. Όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε τις τελευταίες προτάσεις που έγιναν από τους θεσμούς, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτές οι προτάσεις έλαβαν υπόψη τους το μέγιστο της ευελιξίας που το Eurogroup επέτρεπε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Επεδείξαμε την ευελιξία μας την 20η Φεβρουαρίου, την προηγούμενη συμφωνία, και ήμασταν προετοιμασμένοι να λάβουμε υπόψη μας τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, διότι ξέρουμε ότι υπήρχε μια επιβράβευση της οικονομικής δραστηριότητας και δεύτερον υπήρχε και μια ευελιξία έτσι ώστε η ελληνική κυβέρνηση να μπορέσει να προτείνει εναλλακτικές προτάσεις για να βρεθεί πάλι σε τροχιά η Ελλάδα και σε οικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα. Οι θεσμοί και οι προτάσεις τους επέδειξαν τη μέγιστη ευελιξία, όπως υπογράμμισα προθύστερα. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές απέρριψαν αυτές τις προτάσεις και απεφάνθησαν να υποβάλουν μια πρόταση προς το δικό τους κοινοβούλιο, προς το ελληνικό κοινοβούλιο, για τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος για ναι ή όχι σε αυτές τις προτάσεις. Άρα, η διαδικασία από τη δική μας πλευρά δεν είχε τελειώσει. Οι προτάσεις δεν ήταν οριστικές, δεν είχαν διατυπωθεί επισήμως, ούτε συζητηθεί επισήμως σε επίπεδο Eurogroup. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά επέλεξε να διακόψει τις συνομιλίες, απέρριψε τις προτάσεις και τώρα τις θέτει σε δημοψήφισμα. Είναι ένας άδικος τρόπος να θέτει αυτό το ερώτημα σε δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό, δίνοντας την επιλογή του όχι σε προτάσεις που δεν ήταν τελικές. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, νομίζω ότι πρέπει να συμπεράνουμε πως δυστυχώς το πρόγραμμα θα εκπνεύσει την Τρίτη το βράδυ και αυτή είναι η τελευταία προθεσμία όπου θα μπορούσαμε να είχαμε μια συμφωνία και το πρόγραμμα πραγματικά θα λήξει την Τρίτη το βράδυ. Όπως προείπα, εμείς θα συναντηθούμε εκ νέου αμέσως μετά από την παρούσα συνέντευξη τύπου για να δούμε ποια θα είναι τα μελλοντικά βήματά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε την ισχύ και την αξιοπιστία της Ευρωζώνης. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι δημοσιογράφοι προς ερωτήματα. Παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας. Κύριε Dijsselbloem, τι θα σήμαινε το όχι στο δημοψήφισμα για τους θεσμούς και τι θα σήμαινε το ναι? Είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα για να το απαντήσω. Πολλοί υπουργοί στο Eurogroup έκαναν το ίδιο ερώτημα προς τον Έλληνα συνάδελφό μας. Τι σημαίνει το ναι του ελληνικού λαού? Παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κινήσει μια εκστρατεία υπέρ του όχι. Οι ελληνικές αρχές, ο Έλληνας υπουργός, είπαν ότι σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση θα εφάρμοζε
αμέσως το πακέτο συμφωνιών. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες αξιοπιστίας. Η εμπειρία μας είναι το χρόνο με διαφορετικά προγράμματα έχει δείξει ότι ο μόνος δρόμος λειτουργίας των προγραμμάτων είναι αν οι κυβερνήσεις πιστεύουν πως αυτά που πρέπει να κάνουν ίσως να είναι δύσκολα βραχυπρόθεσμα, αλλά θα έχουν αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα. Αν η κυβέρνηση έχει μιλήσει και έχει εκφραστεί τόσο αρνητικά για αυτό το πακέτο μέτρων, ακόμη και χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε αρνητικά για την αντίστοιχη προσέγγιση, τότε η αξιοπιστία είναι μικρή. Ακόμη και σε περίπτωση του ναι, στο δημοψήφισμα δεν ξέρουμε εάν θα μπορεί το πακέτο αυτό να υλοποιηθεί με θετικό τρόπο. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα φυσικά. Εάν υπάρχει όχι, τότε. Ίσως να υπάρξει δυνητικά ένα καλύτερο μέλλον για τον ελληνικό λαό, ίσως κάτι τέτοιο να υποθεί προς τον ελληνικό λαό. Όμως δεν ξέρω τι θα γίνει στην μεταβατική περίοδο, διότι η κατάσταση στην Ελλάδα θα επιδεινωθεί γοργά. Δεν υπάρχει χρόνος, νομίζω, να υπάρξει η περίοδος ενός μήνα, διότι σε αυτό το μήνα δεν θα υπάρχει πρόγραμμα, δεν θα υπάρχει εκταμίευση. Πώς θα επιβιώσει η ελληνική κυβέρνηση στο μεσοδιάστημα, πώς ακριβώς πιστεύει θα τα καταφέρει? Δεν ξέρω την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Ακόμη και αν αυτά τα προβλήματα υπερκεραστούν και υπάρξει όχι ως απάντηση, τότε οι πιθανότητες του να υπάρξει μια καλύτερη συμφωνία, μια πολύ καλύτερη συμφωνία, είναι εξαιρετικά περιορισμένες κατά τρεις πλευρές. Πρώτον, οποιοδήποτε αποτέλεσμα, οποιοδήποτε πρόγραμμα, αν και οι συνομιλίες θα μπορούσαν να έχουν συνεχιστεί, οποιοδήποτε πρόγραμμα θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα δημοσιονομικά αποτελέσματα και θα πρέπει να εγγυάται μια σταθερότητα. Συνεπώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι προετοιμασμένη να δεχτεί αυτή την αλήθεια και να το πει αυτό στους ψηφοφόρους, τότε έχουν προβλήματα αξιοπιστίας. Η κυρία, παρακαλώ, πίσω. Hi, Gabrielle Steinhauser from the Wall Street Journal. Από τη Wall Street Journal. Is there anything the Greek people can now do to still stay in the euro, i.e. if they vote yes in a supposed referendum? Σε αυτό το δημοψήφισμα, η Ευρωζώνη είναι μια επιλογή για εκείνους και να παράσει κάποια δάνεια διάσωσης, ή αυτό πλέον δεν υφίσταται, μπορεί να κάνει κάτι ο ελληνικός λαός για να παραμείνει στην Ευρωζώνη? Τι πιστεύετε? Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε όλο αυτό βήμα-βήμα. Υπάρχει μια πρόταση για δημοψήφισμα, υπάρχει μια πρόταση υπέρ του όχι, και όλα αυτά συζητούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Νομίζω ότι το ελληνικό κοινοβούλιο πρέπει πρώτα να κατανοήσει πλήρως ποιες είναι οι επιλογές πάνω στο τραπέζι, τόσο σε επίπεδο ουσίας όσο και σε επίπεδο λεπτομεριών. Πρέπει να κατανοήσουν ότι οι προτάσεις δεν ήταν στην τελική τους μορφή, δεν υπήρχε κάποιο πακέτο συμφωνηθέν από το Eurogroup, και επίσης σε επίπεδο κινδύνων αυτοί θα υπάρξουν πολλαπλά τις επόμενες εβδομάδες και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Φυσικά είμαι πολύ στεναχωρημένος για αυτούς τους κινδύνους που επιφυλάσσει το μέλλον. Όμως κίνδυνοι θα υπάρξουν. Και νομίζω ότι το ελληνικό κοινοβούλιο τώρα είναι το πρώτο εκείνο που καλείται να αποφανθεί και θα πρέπει να σκεφτεί, να λάβει υπόψη τους που είμαστε στην συγκεκριμένη διαδικασία και αν έχουν ενημερωθεί επαρκώς και σωστά για την ουσία του προγράμματος ή επί της προσφοράς που έχουμε θέσει. Μόνο τότε το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει μια ορθή και σωστή απόφαση. Ο κύριος, παρακαλώ, στην πρώτη σειρά. Athanasios Goudreau, New York Times Channel Greece. Από τον ελληνικό τύπο. Κύριε Πρόεδρε, εάν η προσφορά και το πρόγραμμα εκπνεύσουν στην 30η Ιουνίου, τότε τι ακριβώς θα ψηφίσουν την 5η Ιουλίου οι Έλληνες, αν δεν υπάρχει πρόγραμμα, και εάν δεν υπάρχουν κάποια μέτρα επί των οποίων οι Έλληνες θα αποφανθούν? Γιατί να υποχρεωθούν να ψηφίσουν? Μου κάνετε μια ερώτηση που ίσως θα έπρεπε να την απευθύνατε στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορώ να την απαντήσω πραγματικά. Έχουμε μια συμφωνία μαζί τους. Ήδη έχει παραταθεί κατά 4 μήνες επί τη βάση του ότι θα είχαμε φτάσει σε μια συμφωνία το αργότερο τον Απρίλιο, εάν θυμάμαι καλά. Όμως ήταν σαφές ότι υπήρχε μια τετράμινη παράταση και μέχρι εκεί εμείς έως τώρα είμαστε αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα ώστε να ανακάμψει, αλλά αυτό πρέπει να γίνει επί τη βάση ενός αξιόπιστου πακέτου και θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να το πιστεύει αυτό. Τίποτα από τα δύο, δεν υπάρχουν ως επιλογές τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Ντάισεμπλουμ από τον Guardian, μπορείτε παρακαλώ να διευκρινίσετε ποια ακριβώς είναι η πρόταση? Όπως είπατε, το πρόγραμμα εκπνέει την Τρίτη στις 30 Ιουνίου.
Does the emergency liquidity assistance can that still πρόβλημα ρευστότητας. Ρευστότητα μπορεί να παρασκευθεί περαιτέρω χωρίς πρόγραμμα προς την Ελλάδα. Είναι ένα ερώτημα που η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Συμβούλιο της θα πρέπει να απαντήσουν. Δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτό, διότι έχουν μια ανεξαρτησία στις κινήσεις τους. Άλλο ένα ερώτημα παρακαλώ από αυτή την πλευρά της αίθουσας. Ivo Caizzi, Corriere della Sera. Από την Corriere della Sera, πρόεδρε Ντάσεμπλουμ, είμαστε σε μια φάση όπου είμαστε σε μια επικίνδυνη ισορροπία των συνομιλιών. Στην αρχή, η μεγαλύτερη ευθύνη, ή μάλλον το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους είναι στις ιδιωτικές τράπεζες. Τώρα, υπάρχει μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο κυβερνήσεων. Ποιο όμως λαμβάνει την πολιτική ευθύνη εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορέσει να αποπληρώσει αυτό το χρέος? Η ευθύνη θα βαραίνει τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, τον φορολογούμενο της Ευρωζώνης. Νομίζω ότι εσείς βγάζετε συμπεράσματα πολύ εύκολα. Είναι η ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης σε οποιοδήποτε σενάριο. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των πιστωτών και έναντι του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Ταμείου. Αλλά έχετε από την άλλη πλευρά δίκιο, διότι συντοχρόνο η Ευρωζώνη έχει δώσει μια μεγάλη οικονομική υποστήριξη στην Ελλάδα και φυσικά ολοένα και πιο ωφελικά επιτόκια προς την χώρα αυτή, προς την Ελλάδα. Υπάρχει μια ευθύνη η οποία δεν μπορεί να εξαφανιστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια ευθύνη που βαραίνει την ελληνική κυβέρνηση. Και επίσης σε εκκρεμότητα υπάρχει το δημοψήφισμα ή ακόμη και μετά το δημοψήφισμα η ευθύνη θα συνεχίσει να βαραίνει την ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Πάμε στην άλλη πλευρά του δωματίου, παρακαλώ. Από τους Times. Είπατε ότι θα συνεχίσετε τη συνάντησή σας, η Ελλάδα θα είναι παρούσα στη συνέχιση των συνομιλιών. Μπορείτε να μας το πείτε αυτό, παρακαλώ. Και είπατε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Υπάρχει και μια υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 20 Ιουλίου. Έχετε συζητήσει τις νομικές επιπτώσεις εάν η Ελλάδα κηρύξει πτώχευση και τι θα γίνει με τα 6-7 δισεκατομμύρια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεν θέλω να αρχίσω τις υποθέσεις σε αυτό το στάδιο, αλλά πιστεύω ότι θα συναντηθούμε εκ νέου και τώρα χωρίς τον ελληνικό συνάδελφο για να δούμε τα μελλοντικά μας βήματα και να ενισχύσουμε τις θέσεις μας όπου αυτό είναι απαραίτητο. Και θα επανέλθουμε ως προς όλα αυτά. Θα σας ενημερώσω αργότερα για τα αποτελέσματα της νέας συνάντησης. Τελευταίο ερώτημα τώρα και κατόπιν θα πρέπει να συνεχίσω την εργασία μου. Peter Spiegel, λοιπόν, Financial Times. Θα ήθελα να ενισχύσω αυτές τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, τι θα συμβεί αν οι Έλληνες επιλέξουν ναι την Κυριακή? Το πρόγραμμα εκπνέει την Τρίτη, που σημαίνει ότι μετά δεν υπάρχει πρόγραμμα. Εάν η κυβέρνηση επανέλθει σε εσάς και σας πούν ότι τώρα θέλουμε να έχουμε ένα νέο πρόγραμμα με βάση τις προτάσεις που έχουν υποστηρίξει οι Έλληνες, είναι κάτι τέτοιο εφικτό? Θα είναι μια βάση διαπραγματεύσεων? Εσείς είπατε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνη, αλλά τεχνοκρατικά μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο, ένα νέο πρόγραμμα? Και δεύτερη ερώτηση. Είπατε ότι θα επανέλθετε σήμερα σχετικά με το τι θα γίνει αργότερα, αλλά μιλήσατε για βήματα που πρέπει να λάβει η Ευρωζώνη για να αυτοπροστατευτεί μελλοντικά. Τι ακριβώς θα πείτε λοιπόν τώρα, τι ακριβώς θα κάνετε τώρα στη συνάντησή σας? Μιλάτε για μια προστασία των τραπεζών, μιλάτε για προστασία των χωρών? Τι ακριβώς θα είναι η συνάντησή σας από εδώ και πέρα χωρίς την Ελλάδα? Κοιτάξτε, θα επεκταθούμε σε όσα θέματα κρίνουμε απαραίτητο, θα επανέλθω αργότερα. Εμείς διασφαλίζουμε και εγγυόμαστε ότι θέλουμε να εργαστούμε στενά ώστε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της Ευρωζώνης. Αυτό θα κάνουμε και αυτό θα συζητήσουμε από εδώ και πέρα. Στο πρώτο ερώτημα. Πάντοτε μιλάμε υποθετικά σενάρια, μιλάμε με αν. Δεν μπορώ να απαντήσω σε υποθετική ερώτηση. Ξέρω λοιπόν να σας πω το εξής. Λυπούμαστε που οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να απορρίψουν τις προτάσεις μας. Ακόμη και αν οι προτάσεις, ακόμη και αν οι συζητήσεις δεν είχαν ολοκληρωθεί. Λυπάμαι βαθιά για αυτά τα βήματα που έχει επιλέξει η ελληνική πλευρά. Και επίσης πρέπει να πω ότι επί τη βάση των όσων ήταν πάνω στο τραπέζι έως τώρα, θα έχουν ένα δημοψήφισμα. Αν υπάρχει ναι, ως απάντηση, θα το δούμε. Αλλά εν τω μεταξύ θα υπάρξουν προβλήματα για την Ελλάδα. Άρα,
θα υπάρξουν προβλήματα διαχείρισης κινδύνου για την ελληνική κυβέρνηση. Θα πρέπει να σκεφτούν τα επόμενα βήματα και αν η απάντηση είναι ναι, το μεγάλο ερώτημα θα είναι ποιον θα εμπιστευτούμε μελλοντικά, με ποιον θα συνεργαστούμε για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα. Άρα αυτά είναι μεγάλα ζητήματα που πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το σενάριο. Το πρόγραμμα εμπνέει και αυτό είναι απολύτως σαφές επί του παρόντος. Ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Γερούν Ντάισελμπλουμ για την Ελλάδα. Επιστρέφουμε στη συζήτηση στη Βουλή για το δημοψήφισμα.